Σχεδόν ακατόρθωτες είναι για τους Έλληνες οι διακοπές, αφού σύμφωνα με έρευνα της Eurostat το 51% κάνει ταξίδι αναψυχής μόνο για μία εβδομάδα το χρόνο ή λιγότερο. Οι ίδιοι οι πολίτες παραδέχονται ότι το να κάνουν διακοπές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλοντας και εμείς οι Έλληνες είτε θα προτιμήσουν κάποια μέρη κοντά στα μέρη τα οποία μένουν για να αποφύγουν έξοδα τα οποία είναι δυσβάσταχτα και οι βενζίνες και τα διόδια, ό,τι έχουν να περάσουν, τα μεταφορικά για τα πλοία, οι τιμές αυξάνονται και οι μισθοί πέφτουν. Οι οικονομικές δυσκολίες των περισσότερων Ελλήνων είναι ο βασικός λόγος που δεν μπορούν να πάνε διακοπές για πολλές ημέρες, ενώ σχεδόν πάντα επιλέγουν κοντινούς προορισμούς. Την οικονομική κατάσταση της κάθε περίπτωσης, άλλοι πάνε πολλές διακοπές, άλλοι δεν μπορούν. Έχουν όλοι την ίδια οικονομική κατάσταση, άλλοι δουλεύουν μέσα στο καλοκαίρι, οπότε δεν μπορούν να πάρουν άδειες και να πάνε διακοπές, άλλοι έχουν τα εξοχικά τους και πάνε και μένουν εκεί πέρα. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Το χειρότερο ποσοστό όσον αφορά το θέμα των διακοπών το έχει η Ρουμανία με 58,9%, ενώ η χώρα μας είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη με τους πολίτες να ψάχνουν λίγες ημέρες ξεκούρασης μετά από πολλές ώρες εργασίας. Λίγων διακοπών είναι ότι λόγω των ελάχιστων οικονομικών πόρων που διαθέτουν οι άνθρωποι σήμερα αναγκάζονται να εργάζονται περισσότερο. Οπότε υπάρχει και περιορισμένος χρόνος αλλά και περιορισμένο εισόδημα. Η έρευνα αφορά ανθρώπους από 16 ετών και πάνω, με τους Έλληνες να λιγοστεύουν τα τελευταία χρόνια τις διακοπές τους για να εξοικονομήσουν χρήματα.